Και τηλεφωνήματα και ταξίδια. Τηλεφώνημα μαζί με ταξίδι. Το πρώτο είναι από την κυρία Άγγελα Μέρκελ. Τηλεφώνησε το πρωί στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να τον συγχαρεί για τα τυπικά για την νίκη τους εκλογές. Και μαζί με το τηλεφώνημα αυτό το προσκάλεσε να επισκεφτεί την γερμανική πρωτεύουσα. Οπότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στο Βερολίνο εκεί στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μεταξύ 20 και 30 δηλαδή Αυγούστου, και θα ξανανοίξει πάλι η Βουλή μετά τις λιγοήμερες διακοπές. Η ακριβής ημερομηνία θα διευκρινιστεί τις επόμενες ημέρες από τα γραφεία των δύο ηγετών. Τώρα, το πρώτο ταξίδι όμως πριν εκεί, και είναι το κλασικό και αναμενόμενο που πραγματοποιεί πάντα Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι στην Κύπρο. Αυτό θα πραγματοποιηθεί αμέσως. Εθνικό δικαίο, έτσι, Λευκωσία είναι, ναι, όντως το πρώτο για όλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ο μόνος που το είχε σπάσει αυτό ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά τώρα έχουμε λοιπόν ξανά Κύπρο. 20 με 22 Ιουλίου θα είναι εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Δευτέρα είναι το τριήμερο της ψηφοφορίας των προγραμματικών δηλώσεων. Την επόμενη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί για Κύπρο. 20 με 22 Ιουλίου. Ο χρόνος αυτός τώρα οριστικοποιήθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος επίσης του τηλεφώνησε και τον συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Ούτως ή άλλως το One σήμερα είναι σε ένα μαραθώνιο. Ό,τι καινούριο βγαίνει το ακούτε, και τηλεφωνήματα και ταξίδια και προγράμματα και όλα τα καλά.